Σήμερα κατέληξε ο συνάδελφός μας, ο οποίος ήταν εδώ και μέρες στην εντατική, και βέβαια ένας ακόμα νεκρός μετριέτες, τη σειρά των νεκρών και των σακατεμένων συναδέλφων μας, οι οποίοι χτυπήθηκαν εν ώρα εργασίας. Ένα φαινόμενο, μια τραγική κατάληξη που μόνο τυχαία δεν είναι, αντιθέτως είναι αποτέλεσμα μια συγκεκριμένη κατάσταση που επικρατεί μέσα στους χώρους δουλειάς. Αυτή η κατάσταση τη γνωρίζουν όλοι οι εργαζόμενοι, τη γνωρίζουμε και εμείς και παρεμβαίνουμε γι' αυτό. Είναι που φέρνει ως αποτέλεσμα εργάτες να σκοτώνονται, να χτυπιούνται στους χώρους δουλειάς, να παίζουν κορώνα γράμματα καθημερινά τη ζωή τους. Δεν θα το αφήσουμε αναπάντητο και θα στοχοποιήσουμε πρώτα και κύριο τους υπεύθυνους. Οι υπεύθυνοι δεν είναι άλλοι παρά πρώτα και κύρια οι ίδιοι μεγαλοεπιχειρηματίες, οι οποίοι έχουν επιβάλει το κυνήγι του κέρδους ως μοναδικό νόμο μέσα στους χώρους. Και φυσικά απόλυτη ευθύνη έχει και η σημερινή κυβέρνηση, όπως και όλες οι προηγούμενες. Να θυμίσουμε ότι αυτή η κυβέρνηση είναι που χτύπησε το δικαίωμα των εργαζομένων να διεκδικούν συλλογικά και να κατοχυρώνουν δικαιώματα μέσα από συμβάσεις εργασίας. Αυτή η κυβέρνηση είναι που επιτίθεται στα όπλα των εργαζομένων, όπως είναι το όπλο της απεργίας, όπλα από την τα οποία διεκδικούν. Αυτή η κυβέρνηση είναι που υποβάθμισε και συνεχίζει να υποβαθμίζει τους ελάχιστους μηχανισμούς ελέγχου που υπήρχαν ως τώρα, όπως είναι το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας και ούτω καθεξής. Κάνουμε ξεκάθαρο ότι αυτό δεν θα τους περάσει. Καλούμε όλους τους εργαζόμενους του κλάδου και ιδιαίτερα τους διανομής, μιας και αναφερόμαστε σε ένα νεκρό διανομέα, να έρθουν να παλέψουν οργανωμένοι μέσα από το συνδικάτο, γιατί μόνο εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι μπορούμε να επιβάλλουμε τα κεκτημένα μας, μόνο εμείς είμαστε αυτοί που μπορούμε να κατοχυρώσουμε και να εξασφαλίσουμε τις ανάγκες μας. Το συνδικάτο μας, όπως όλες οι ταξικές δυνάμεις πανελλαδικά και στον κλάδο μας, παλεύει για πλήρη και σταθερή εργασία για όλους, με κατοχυρωμένα δικαιώματα, με ολοκληρωμένη ασφάλιση, παλεύει για μέτρα υγιεινής και ασφάλειας μέσα στους χώρους δουλειάς, τα οποία θα κατοχυρώνονται μέσα από κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας, παλεύει κόντρα στα εργαλεία και τους μηχανισμούς της εργοδοσίας, όπως είναι φαινόμενα που χρονομετρούν τους εργαζόμενους, που τους βάζουν να τρέχουν κυριολεκτικά σαν τρεχαντήρια προκειμένου να διασφαλίσουν το μέγιστο δυνατό κέρδος για τα αφεντικά τους. Ξαναλέμε, δεν είναι κανένας μόνος του. Έχουμε τη δύναμη να ανατρέψουμε αυτή την κατάσταση και πάνω απ' όλα έχουμε τη δύναμη να επιβάλλουμε τις δικές μας ανάγκες. Φυσικά να μην ξεχάσω να εκφράσω εκ μέρους του συνδικάτου μας και τα θερμά συλληπιτήριά μας προς την οικογένεια του συναδέλφου μας και προς τις οικογένειες όλων των νεκρών συναδέλφων που μετράμε καθημερινά.